Σε εξέλιξη βρίσκεται η μεγάλη έξοδος των αμάχων από το Ανατολικό Χαλέπι. Τα τελευταία 24 ώρα, χιλιάδες κάτοικοι εγκαταλείπουν τις εστίες τους. Προσπαθούν να ξεφύγουν από τις περιοχές όπου μένονται οι σκληρές συγκρούσεις ανάμεσα στο Συριακό στρατό και τους αντάρτες της αντιπολίτευσης. Η Μόσχα ανέφερε πως από το πρωί έως το μεσημέρι του Σαββάτου 20.000 άμαχοι ξεριζώθηκαν. 1.217 ένοπλοι κατέβασαν τα όπλα, καθώς όπως βλέπετε στην οθόνη υπάρχει μια συνεχής ροή ανθρώπων στους ανθρωπιστικούς διαδρόμους που ελέγχονται από τη Συριακή κυβέρνηση. Το 93% της πόλης ελέγχεται πλέον από τις Συριακές αρχές. Απευθυνόμαστε σε όλους εκείνους που είπαν πως είναι έτοιμοι να στείλουν ανθρωπιστική βοήθεια στο Χαλέπι. Τις τελευταίες δύο ημέρες, περίπου 50.000 άνθρωποι μετακινήθηκαν από το Ανατολικό Χαλέπι και χρειάζονται ανθρωπιστική βοήθεια, υπογράμμισε εκπρόσωπος του Ρωσικού Υπουργείου Άμυνας. Οι μάχες πάντως στο Χαλέπι συνεχίζονται με αμύωτη ένταση. Οι κυβερνητικές δυνάμεις έχουν καταφέρει να αποκτήσουν τον έλεγχο στα 3/4 των περιοχών που ανήκαν στους αντάρτες της αντιπολίτευσης. Εκπρόσωπος των Ηνωμένων Εθνών έκρουσε τον κόδωνα του κινδύνου, λέγοντας ότι εκατοντάδες ξεριζωμένοι εξαφανίστηκαν, όπως είπε, μόλις έφτασαν στις περιοχές που ελέγχει η Συριακή κυβέρνηση.